Σεβαστέ Πάτερ, κυρίες και κύριοι, κάνουμε συσκότηση. Λίγο βέβαια το δεκόρ πίσω θυμίζει τη ζούγκλα του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε σε άλλο επίπεδο. Ήταν από κάποια θεατρική παράσταση και έμεινε. Τι να κάνουμε. Βέβαια. Ο σημερινός ομιλητής, όπως έχει προαναγγελθεί, είναι ο κύριος Χρήστος Στανός, ο οποίος είναι ψυχολόγος και παιδαγωγός, έχει σπουδάσει τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, συνεχεία έχει κάνει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για πολλά χρόνια στην Αγγλία, όπου ειδικεύτηκε στην ψυχολογία και στα παιδαγωγικά, καθηγητής στην Αρσάκιο Ακαδημία, χρόνια στη μετεκπαίδευση των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης. Είναι σύμβολος και ψυχολόγος στα Αρσάκια σχολεία της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Έχει γράψει πολλά άρθρα και βιβλία σχετικά με το αντικείμενο που τον απασχολούν, δηλαδή για θέματα παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Διδάσκει σε πολλές σχολές, κυρίως γονέων, στην Αθήνα και σε άλλα μέρη και προφανώς τον έχετε δει πολλές φορές σε εκπομπές στην τηλεόραση γύρω από αυτά τα θέματα. Νομίζω ήταν ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους γύρω από τη συμπεριφορά των γονέων και τις σχέσεις μεταξύ των γονέων και παιδιών, καθώς και τις συμπεριφορές των σημερινών παιδιών. Τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε από την Αθήνα, από όλο και τον κόπο. Θα έχετε την καλοσύνη να τον ακούσει την εισήγησή του και μετά θα γίνει μια πολύ ωραία ζωντανή συζήτηση γύρω από τα θέματα τα οποία μπορεί καθένας να θίξει και ερωτήσεις και απορίες γύρω από την εισήγησή του. Κύριε Τανέ, έχετε το λόγο. Σεβαστέ Πάτερ, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων Κατερίνης, κυρία Αντιπρόεδρε της Σχολής Γονέων, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω στη χειμωνιάτικη αυτή βραδιά, στο κρύο αυτό το χειμώνα, να σας ζεστάνω λίγο ψυχολογικά, ψυχοπαιδαγωγικά. Δεν ξέρω αν το καταφέρω, θα το κρίνετε εσείς. Ζητώ προκαταβολικά όμως να είστε επιεικοί στην κρίση σας. Το θέμα το γνωρίζετε που θα αναπτύξουμε, αναφέρεται στις σχέσεις των γονιών και πόσο αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών, είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα. Στην αρχή θα αναφερθώ λίγο γενικά για την οικογένεια και στη συνέχεια για τις επιπτώσεις που έχουν οι σχέσεις οι γονικές στη συμπεριφορά των ίδιων των γονιών για λίγο εδώ και κυρίως στη συνέχεια θα αναφερθώ στις επιπτώσεις των σχέσεων των γονικών στη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων. Ο θεσμός της οικογένειας είναι συνώνυμος με την αγάπη, τη στενή συναισθηματικά σχέση μεταξύ των μελών της και με την αρμονική συμβίωσή τους. Είναι ο θεσμός εκείνος του οποίου η αληθινή υπόσταση επιβεβαιώνεται από την άρρηκτη σχέση μεταξύ των μελών της. Με τη σημασία της αυτή χρησιμοποιείται και στον καθημερινό λόγο όταν θέλουμε να δηλώσουμε την ύπαρξη σχέσεων αγάπης μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων λέγοντας πως είναι τόσο αγαπημένα ώστε αποτελούν μια πραγματική οικογένεια. Αλλά και ένα τέτοιο περιβάλλον που θα είχε τα χαρακτηριστικά του οικογενειακού πνεύματος. Ποιος υπεύθυνος κάποιου κοινωνικού τομέα δεν θα στόχευε να δημιουργήσει για τους ανθρώπους της δικής του ευθύνης? Η οικογένεια είναι ένας ζωντανός οργανισμός του οποίου η καλή λειτουργία και η υγεία υποδηλώνονται από το βαθμό της ομαλής και ένθερμης διαπροσωπικής σχέσης των ατόμων που την απαρτίζουν. Όταν όμως τα ζωτικά όργανα αυτού του οργανισμού, που αναμφίβολα αντιπροσωπεύουν οι γονείς, υπολειτουργούν ή πάσχουν, τότε η πολυτουργή υπάσχει ψυχικά και ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα.
Είναι γεγονός πως παρά τον ανυπολόγιστης σημασίας ρόλο της οικογένειας και την απροσμέτρητη ψυχολογική της δυναμική ως φορέα αγωγής, η επιστήμη δεν έχει να μας δείξει ανάλογη έκταση σε ερευνητικό έργο, όπως ισχυρίζεται ένας Άγγλος ψυχολόγος τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια. Έχει πράγματι ξεχωριστό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε δύο όψεις των συζυγικών σχέσεων, του συζυγικού δεσμού, ακραίες όψεις, όπως είναι η αγάπη, η αρκετή αγάπη από τη μια πλευρά μεταξύ των συζύγων και η μη αγάπη ή και η εχθρότητα ακόμη μεταξύ των συζύγων. Όπως σας είπα και στην αρχή, θα δούμε τις συνέπειες των σχέσεων των γονιών μεταξύ τους, τόσο στη συμπεριφορά των ίδιων των γονιών, όσο και στη συνέχεια και κυρίως στη συμπεριφορά των παιδιών. Δεν χωράει αμφισβήτηση πως η αγάπη και η αρμονία στην κοινή ζωή των συζύγων είναι ό,τι θα ευχόταν κάθε νέος και κάθε νέα με ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ωριμότητα, με αυξημένη συνειδητότητα του εγώ και με σταθερό αξιολογικό κώδικα. Ακόμη, είναι αυτό που θα λαχταρούσε πραγματικά κάθε παιδική ψυχή. Γιατί ό,τι κατεξοχήν την τρέφει, ό,τι την καθιστά ευτυχισμένη, την παιδική ψυχή, και ό,τι δικαιωματικά αξιώνει, προσέξτε το αυτό, το αξιώνει δικαιωματικά το παιδί, είναι ακριβώς αυτή η σχέση ανάμεσα στους γονείς του. Και λέω δικαιωματικά επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών πριν από 50 περίπου χρόνια, διακηρύχθηκε πως είναι δικαίωμα του παιδιού να θέλει και να απαιτεί τη στοργή, την ασφάλεια και την οικογενειακή ηρεμία. Σπέβδουμε εδώ να υπογραμμίσουμε από το σημείο ακόμη αυτό, πως κατά την ταπεινή μας γνώμη, η αγάπη του ενός γονιού προς τον άλλον, η ορατή και πιστευτή από το παιδί, ισοδυναμεί, προσέξτε το, με τη σπουδαιότερη ψυχολογική τους προσφορά προς το παιδί, την οποία οφείλουν και μπορούν να την προσφέρουν, να την πραγματοποιήσουν. Η προσφορά τους αυτή, η αγάπη μεταξύ τους, δηλαδή των γονιών, γεμίζει την τρυφερή ψυχή του παιδιού με αισιοδοξία, με σιγουριά και ευδαιμονία. Αν τύχει η αγάπη τους αυτή να συνοδεύεται και από την επιδίωξή τους, ώστε η οικογένεια να καταστεί χώρος αναφοράς αξιών για το παιδί, τότε μπορούν οι γονείς να αισθάνονται ήσυχοι για την πρόοδο και την προκοπή του παιδιού τους. Η καρπή της αγάπης είναι για τους συζύγους η προσωπική τους ηρεμία, αλλά και η βεβαιότητα για τη συμπαράσταση του άλλου στις δυσκολίες, τις όποιες δυσκολίες, ατομικές ή επαγγελματικές, η οποία είναι τόσο αναγκαία για το ξεπέρασμά τους. Είναι το ισχυρό κίνητρο για εργασιακή αφοσίωση και δημιουργία, αλλά και για ενεργότερη και στοργικότερη, προσέξτε το, ανάμειξή τους στην αγωγή του παιδιού. Όσο πιο ήρεμος είναι ο γονιός, τόσο περισσότερο και τόσο σωστότερα θα συμμετάσχει στην αγωγή, στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Με την αγάπη ανάμεσά τους διαμορφώνεται όχι μόνο ένα ισχυρό μέτωπο αγωγής, το οποίο επενεργεί προς όφελος του παιδιού, αλλά και εξασφαλίζεται ο πιο προνομιούχος χώρος για το μεγάλο μάτι. Διαμορφώνεται ένα καλό και ισχυρό μέτωπο όταν υπάρχει αγάπη μεταξύ των γονιών και όταν επίσης υπάρχει ομοφωνία σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των γονιών ως προς τις βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης του παιδιού. Πρέπει να υπάρχει επομένως συμφωνία των γονιών ως προς την διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Ή αν κάποιες φορές κάποιος από τους γονείς έχει διαφορετική γνώμη, αυτό μπορεί να το κάνει, να εκφράσει τη γνώμη του προς τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, όχι μπροστά στα παιδιά. Όχι μπροστά στα παιδιά. Η αγάπη μεταξύ των γονιών έχει σαν αποτέλεσμα επίσης να καταστεί η οικογενειακή εστία αγαπητή και επιθυμητή από τα παιδιά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τις μέρες μας προπαντός. Να επιζητεί το παιδί, να επιθυμεί να βρίσκεται στο σπίτι του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κλείσουμε στο σπίτι, αλλά όταν αγαπά το σπίτι και θέλει να μείνει στο σπίτι του, αυτό σημαίνει ότι αντλεί από εκεί αγάπη, φροντίδα και δύναμη.
Ναι, μερικές φορές για να γίνονται. Ενισχύεται με την παρουσία της αγάπης μεταξύ των γονιών η ανοχή και η κατανόηση του ενός προς τις κάποιες αδυναμίες και τα σφάλματα του άλλου. Δεν επιτρέπει την πυροδότηση των εμπαθών συγκρούσεων και των εγωιστικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των συζύγων, οι οποίες τραυματίζουν το συναισθηματικό τους δέσιμο. Αποτελεί η αγάπη τη φλόγα εκείνη που θερμαίνει την οικογενειακή ζωή και στις πιο κρύες, τις χειμωνιάτικες ψυχολογικά μέρες. Σύμφωνα με τον νεοφροϊδιστή Φρόμ, το ρίζωμα και η προσκόλληση ενός ανθρώπου σε κάποιον άλλον και η συνέστηση ή ότι του ανήκει ή ότι είναι δικός του, που μπορεί να θεωρηθούν ως γέννημα της μεταξύ τους αγάπης, συνιστούν βιωματικής εμπειρίας θεμελιώδους σημασίας, γιατί ικανοποιούν μια από τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι πλασμένος να αγαπά και όχι να μισεί. Αυτό το βλέπουμε και στην γενική γραμματεία, την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η Αντιγόνη, παραδείγματος χάρη, στο ομώνυμο έργο του Σοφοκλή, σε ένα σημείο του διαλόγου της με τον Κρέοντα, λέει το εξής: «Από τη φύση είμαι πλασμένη να αγαπώ και να αγαπιέμαι και όχι να μισώ». Είναι έτσι, λοιπόν, από τη φύση του άνθρωπος φτιαγμένος να αγαπά. Κι όμως μπορεί να φτάσει κάποτε σε σημείο που τον άνθρωπο το δικό του να τον μισεί θανάσιμα. Αντίθετα τώρα από την ύπαρξη της αγάπης μεταξύ των γονιών, η απουσία της αγάπης ή ακόμη και η εχθρότητα μεταξύ των γονιών, κάνει τους γονείς ανασφαλείς, αγχωμένους, συχνά ανήμπορους να εκδηλώσουν και αυτοί ακόμη την αυθόρμητη και φυσιολογική στοργή τους προς το παιδί. Οι γονείς τότε, όταν δεν υπάρχει αγάπη, δεν είναι συναισθηματικά ούτε διαθέσιμοι ούτε παρόντες. Μια τέτοια διατομική ψυχρότητα αναστατώνει τον ψυχισμό τους και γεννά τη συναισθηματική τους αποξένωση, που είναι χειρότερη και από αυτή τη σωματική. Τους κάνει ευερέθιστους, ευέξαπτους και ανικανοποίητους. Καταστρέφει τα όποια οικογενειακά τους όνειρα και τους κρατά δέσμιο στις προσωπικές τους διαμάχες του παρόντος. Η σκέψη τους τον περισσότερο χρόνο στρέφεται γύρω από τις συζυγικές τους δυσκολίες, οι οποίες ελαχιστοποιούν την αλληλεπίδρασή τους, καθώς και την επίδρασή τους προς τα παιδιά. Η συνεργασία και η από κοινού αντιμετώπιση των οικογενειακών προβλημάτων σχεδόν απουσιάζουν, ενώ εμφανίζεται κυρίαρχο το εγώ, απομακρυνόμενο διαρκώς από το εμείς. Όσο απομακρύνονται οι γονείς συναισθηματικά, ο καθένας σκέφτεται πλέον τον εαυτό του και δεν σκέφτεται το σύνολο της οικογένειας. Μια τέτοια σχέση τους κλείνει την πόρτα της οικογενειακής χαράς και ανοίγει το δρόμο των συγκρούσεων και των ατέλειωτων καυγάδων. Με αποτέλεσμα την ψυχική ένταση, την αβεβαιότητα, μερικές φορές την αϊπνία και κάποτε την πρόκληση ψυχικών διαταραχών. Καθιστά μόνιμη τη συζυγική αλληλοπεριφρόνηση, διευκολύνει τη διάσταση, οθεί στις εξωσυζυγικές περιπέτειες και προβάλλει πιεστική πια τη λύση του διαζυγίου. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, δεν είναι ασυνήθιστο σε ένα τέτοιο κλίμα κάποιος από τους γονείς να προσπαθεί να προσετεριστεί το παιδί. Το καλοπιάνει, να το πάρει με το μέρος του, με άφθονες παροχές, του δίνει περισσότερες ελευθερίες και του στρέφει, και εδώ είναι το μεγάλο κακό, εναντίον του άλλου. Αγνοώντας πως με την τακτική του αυτή το βλάπτει και βαθιά και ποικιλότροπα. Αξίζει να τονίσουμε εδώ πως η μη έκφραση αγάπης προς τη μητέρα από το σύζυγο και η εσωτερική της αναταραχή φαίνεται κατά ένα μέρος πως παράγουν τον υπερπροστατευτισμό της προς το παιδί, που δεν είναι καθόλου καλός, διότι δεν το βοηθά να αποκτήσει την αυτονομία και την αυτοδιαχείρισή του. Γεννά επομένως τον υπερπροστατευτισμό προς το παιδί σύμφωνα με μια ερμηνεία του φαινομένου. Και τούτο γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τον υπερπροστατευτισμό, η μητέρα αποζημιώνεται για αυτό που στερήθηκε από τον σύντροφό της. Εδώ. Λοιπόν, όταν η μητέρα δεν νιώθει την αγάπη και τη φροντίδα από το σύζυγο, τότε αισθάνεται κάποιο κενό μέσα της,
αυτό το εκδηλώνει προς τα έξω και το εκδηλώνει προς τα παιδιά της. Και το εκδηλώνει με υπερβολική αγάπη, με πολύ περισσότερη από όσο θα έπρεπε. Θέλει να προστατεύσει έτσι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά της, διότι ίσως αρχίζει να φοβάται. Και εκδηλώνει τον υπερπροστατευτισμό της προς τα παιδιά. Την χωρίς όρια αγάπη προς τα παιδιά, η οποία, όπως σας είπα και όπως είναι γνωστό, δεν βοηθάει την ομαλή ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού. Δεν βοηθάει την ανάπτυξη της αυτονομίας του και την αυτοδυναμία της προσωπικότητάς του, που είναι αναγκαία από τα πρώτα βήματα του παιδιού, από τα πολύ μικρά χρόνια. Τι όμως φταίει για την έλλειψη αγάπης αυτή πολλές φορές μεταξύ των συζύγων, που μπορεί να είναι και μεταγενέστερη, να υπάρχει πολλή αγάπη και στη συνέχεια να εκδηλώνεται αυτή η μη αγάπη ή η εχθρότητα? Φυσικά τα αίτια θα μπορούσαν να είναι πολλά, δεν αποκλείεται όμως να είναι ελάχιστα ή καμιά φορά και ένα ακόμη. Εμείς θα σταθούμε σε 3-4 από αυτά, για τα οποία η ψυχολογία έχει δώσει την ερμηνεία της. Η μη επένδυση λοιπόν αγάπης στον ψυχικό κόσμο κάποιου από τους δύο γονείς ή και των δύο από τους δικούς τους γονείς κατά την παιδική ηλικία ενδέχεται να αποτελεί ένα σοβαρό λόγο για τη μεταξύ τους ανυπαρξία αγάπης. Γιατί, πώς να προσφέρει κανείς αγάπη και από ποιο περίσσευμα όταν ο ίδιος δεν έχει δεχτεί αγάπη? Ακόμη αν οι σχέσεις των δικών τους γονιών δεν ήταν οι καλύτερες. Είναι τότε πιθανόν οι εμπειρίες από τέτοια οικογενειακά τραύματα να τους πρόχνουν ασυνείδητα και άθελά τους σε παρόμοιο τρόπο ζωής. Επίσης, η απουσία εκτίμησης κάποιου από τους γονείς προς τον εαυτό του, η μη αποδοχή του εαυτού του. Το να έχει κανείς φτωχή, ανεπαρκή εικόνα για τον εαυτό του. Τότε και κατά συνέπεια ένας τέτοιος, όταν δεν έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του, δεν μπορεί να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Δεν αποδέχεται τον εαυτό του, είναι δυσαρεστημένος. Και φυσικά, αφού δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του, πώς είναι δυνατόν να τα έχει καλά με τους άλλους, είτε αυτοί είναι σύζυγος, φίλοι, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι το πώς αποδέχεται κανείς τον εαυτό του ζυγίζει κατά κάποιον τρόπο και την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Και τέλος, δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει σε μια συζυγική προβληματική ζωή η δύστροπη, η φορτωμένη με δυσάρεστα βιώματα και η νοσηρή προσωπικότητα κάποιου από τους δύο γονείς. Και πάμε τώρα στα παιδιά και στους εφήβους. Οι επιδράσεις των συζυγικών σχέσεων στη ζωή του παιδιού και του εφήβου είναι αδιαμφισβήτητες, έχουν διαπιστωθεί ερευνητικά, είναι πολυδιάστατες και οι επιπτώσεις τους σημαδεύουν σε βάθος χρόνου τη συμπεριφορά αυτών που τις υφίστανται. Οι όποιες επιπτώσεις δεν είναι για μικρό διάστημα μόνο χρονικό, σημαδεύουν τη ζωή του παιδιού και στην όριμη του ηλικία, από τις εμπειρίες που έχει από την παιδική του ηλικία. Τις επιδράσεις αυτές θα τις αναζητήσουμε όσο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας το επιτρέπει. Προσέξτε το και σε ποια σημεία θα σταθώ, στο ποια συναισθήματα θα αναπτύξει το παιδί προς τους γονείς του. Ποια εντύπωση θα σχηματίσει το παιδί για τον εαυτό του. Για όλα αυτά θα επηρεαστεί από τις σχέσεις των γονιών του. Τι είδους πειθαρχία θα παρουσιάσει. Ποια θα είναι η κοινωνική του προσαρμογή, η γενική ψυχολογική του κατάσταση, η μαθησιακή του επίδοση, η στάση του προς το άλλο φύλο και η συμπεριφορά του αργότερα ως συζύγου. Αυτά είναι τα θέματα κυρίως στα οποία θα αναφερθώ, εν ολίγης φυσικά. Όταν λοιπόν οι γονείς είναι αγαπημένοι, άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο το παιδί θα τους αποδεχτεί. Η όποια δυσαρέσκειά του μπορεί να προκληθεί από την αντιμετώπιση των γονιών του, είναι αναμενόμενο να αμβλυνθεί ή να καταλαγιάσει μπροστά στη γονική σύμπνοια, καθώς η ευεργετική της παρουσία δεν ευνοεί την παραπέρα εξέλιξή της σε απορριπτική και αρνητική διάθεση απέναντί τους. Και τότε είναι ευνοϊκές οι συνθήκες να συντελεστεί η ταύτιση του παιδιού με το γονιό του αντίστοιχου φύλου. Να ταυτιστεί, να αγαπήσει το γονιό και να αρχίσει να αφομοιώνει μορφές της συμπεριφοράς του γονιού του ίδιου φύλου.
Υπάρχουν μαρτυρίες που φανερώνουν πως τα αγόρια των οποίων οι πατέρες διατηρούν κανονική επικοινωνία μαζί τους τείνουν να είναι περισσότερο ανδροπρεποί. Το ίδιο επίσης αποτέλεσμα έχουμε και για τα αγόρια εκείνα των οποίων οι μητέρες ενθάρρυναν την ανεξαρτησία τους και έτρεφαν θετικά συναισθήματα προς τον πατέρα τους. Δηλαδή, όταν οι μητέρες είχαν θετικά συναισθήματα προς τον πατέρα, τον αναγνώριζαν, τον επιδοκίμαζαν, τον αποδέχονταν, και αυτό το μήνυμα και αυτά τα συναισθήματα της μητέρας περνούσαν προς το παιδί, τότε αυτά τα συναισθήματα, μας λέει η έρευνα, συντελούν ώστε το παιδί, το αγόρι, να γίνει πιο άντρας. Επίσης, προσέξτε κάτι ακόμη εδώ, ο πατέρας φυσικά αποτελεί το πρότυπο της ανδρικής συμπεριφοράς για το γιο του. Και αν ο γιος ταυτιστεί με τον πατέρα, είναι τόσο το καλύτερο. Ο πιο άμεσος τρόπος μέσω του οποίου ασκεί αυτού του είδους την επίδραση στο γιο του ο πατέρας είναι η συμπεριφορά του, προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό, είναι η συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Από το πώς θα συμπεριφερθεί ο πατέρας απέναντι στη σύζυγό του εξαρτάται το ποια στάση θα τηρήσει ο γιος απέναντι στο άλλο φύλο. Αισθάνομαι την ανάγκη εδώ, ίσως θα μπορούσα να σας το διαβάσω παραπάνω, να επικαλεστώ κάποια πράγματα από την εκκλησιαστική γραμματεία και αναφέρονται κυρίως στους πατέρες, στους συζύγους, όχι στις μητέρες. Είναι λόγια του Άγιου, του Ιωάννη, του Χρυσόστομου. Καλό θα είναι να τα ακούσουν οι πατέρες κυρίως και όχι οι μητέρες. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αν ακόμη η σύντροφό σου διαπράξει σε σένα άπειρα σφάλματα, να τα συγχωρήσεις όλα και να τα παραβλέψεις. Και αν ακόμη πάρεις δίστροπη γυναίκα, άλλαξε τη συμπεριφορά της με την επιοίκεια και την πραότητα, όπως και ο Χριστός στην Εκκλησία. Όπως δηλαδή στην περίπτωση των σωμάτων μας, όταν τα προσβάλλει κάποια αρρώστια, δεν κόβουμε το άρρωστο μέλος, αλλά καταπολεμούμε την αρρώστια. Έτσι ας κάνουμε και στην περίπτωση της δίστροπης γυναίκας. Αν παρουσιάσει κάποια κακία, μη διώξεις τη γυναίκα, αλλά εξαφάνισε την κακία. Αν και τη γυναίκα είναι βέβαια δυνατόν να τη διορθώσουμε, ένα όμως ανάπηρο μέλος πολλές φορές δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Παρόλο όμως που γνωρίζουμε ότι η αναπηρία του είναι αθεράπευτη, ούτε τότε το αποκόπτουμε. Αν όμως λες ότι κι αυτή είναι αθεράπευτη και ότι παρόλο που τη φρόντισες πολύ εξακολουθεί την ίδια συμπεριφορά και πάλι μην τη διώξεις, γιατί και το μέλος που πάσχει από αθεράπευτη αρρώστια δεν κόβεται. Είναι και αυτή δικό σου μέλος, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, οι δύο με τη συζυγία θα γίνουν μία σάρκα. Και κάτι ακόμη, και αν ακόμη εκείνη δεν κερδίσει τίποτε από τη διδασκαλία μας, για την υπομονή μας θα πάρουμε μεγάλη αμοιβή από το Θεό. Γιατί από βαθύς αυτόν σεβασμό εδείξαμε τόσο μεγάλη υπομονή, υποφέραμε με πραότητα την κακία της και κρατήσαμε το μέλος μας. Γιατί η γυναίκα είναι αναγκαίο μέλος του σώματός μας και γι' αυτό πρέπει πολύ να την αγαπούμε. Στεναχωρήστε όμως τους άντρες. Τους άντρες, λίγο. Το είπαμε. Θα τα πούμε και μετά. Με την αγάπη του ενός γονιού προς τον άλλον δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις για να υιοθετήσει το παιδί, προσέξτε τώρα, τις οικογενειακές αξίες. Διότι είναι φανερό ότι αν οι γονείς δεν είναι σύμφωνοι ως προς τις αξίες που θα επιβάλλουν στο σπίτι τους, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν περνάει το μήνυμα στο παιδί ποιο είναι καλό και ποιο όχι. Ποιες αξίες να αποδεχτεί το παιδί, της μητέρας ή του πατέρα. Όταν υπάρχει αυτή η διαφωνία, τελικά δεν αποδέχεται τις αξίες κανενός. Και μένει χωρίς αξίες και είναι έρμιο των αδυναμιών του εαυτού του και της σκληρής πραγματικότητας. Οι γονικές αξίες, καθώς θα γίνουν και αξίες του παιδιού, θα συγκροτήσουν το υπερεγώ του κατά το Φρόιντ ή την ηθική του συνείδηση κατά τη χριστιανική ηθική και τη φιλοσοφία. Το πόσο σημαντική είναι η ηθική συνείδηση καταδεικνύεται από το ότι αυτή είναι που ρυθμίζει την ψυχολογική οργάνωση του ατόμου και αυτή κατευθύνει την πρακτική του συμπεριφορά, τα ενεργήματά του.
η πειθαρχία τώρα, για να εμπεδωθεί η πειθαρχημένη συμπεριφορά του παιδιού. Πάλι είναι αναγκαία η αγάπη των γονιών μεταξύ τους. Για να εμπεδωθεί η πειθαρχημένη συμπεριφορά, απαιτείται ήρεμη οικογενειακή ζωή, με την οποία επιβάλλεται η νοοτροπία των κάποιων περιορισμών, και πρέπει να επιβάλλονται. Η νοοτροπία των κάποιων ορίων, και λέμε είναι ανάγκη, και προσέξτε το, να υπάρχουν όρια στη συμπεριφορά του παιδιού από τη μικρή ηλικία. Να το πω, να πω κάτι που λέω πολλές φορές στους γονείς και πιστεύω έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητό. Προσωπικά, αν θέλετε, παρομοιάζω την αγωγή του παιδιού με την κυκλοφοριακή αγωγή. Όπως η κυκλοφοριακή αγωγή, όπως τα αυτοκίνητα, η κυκλοφορία μέσα στα αστικά κέντρα ρυθμίζεται από το πράσινο και κόκκινο φανάρι, έτσι πρέπει να ρυθμίζεται και η αγωγή του παιδιού και η συμπεριφορά του παιδιού. Να έχουμε το κόκκινο φανάρι, να έχουμε τη συγκατάθεσή μας και την παρότρισή μας να ενεργεί και να μπορεί να ενεργεί, όμως πρέπει να υπάρχει και το κόκκινο φανάρι που θα λέει στο παιδί: Στοπ, δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Ή αν παραβείς τους κανόνες, τα όρια, τις αρχές, έχουμε και συνέπειες, έχουμε και επιπτώσεις. Και είναι αναγκαίες και είναι απαραίτητες και πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι και στην οικογένεια. Ξέρετε, έχουμε ερευνητικές μαρτυρίες από την ψυχολογία που μας λένε τα εξής. Παιδιά, έφηβοι και μεγάλοι, με ψυχολογικά προβλήματα, κατά κανόνα προέρχονται από οικογένειες που δεν είχαν αξίες, που δεν είχαν κανόνες, που δεν είχαν αρχές. Ίσως είναι καλό εδώ να σας πω δύο λόγια έτσι για την πειθαρχία, γιατί καμιά φορά παρεξηγείται και ιδιαίτερα από τους νέους γονείς. Ακούω πολλές φορές από τους νέους γονείς ότι γιατί δεν πρέπει τα παιδιά να τα περιορίζουμε, να τα αφήνουμε ελεύθερα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι καθόλου. Και δεν συμφωνούν όχι μόνο οι ψυχολόγοι, αλλά και από άλλες ειδικότητες ειδικοί. Βέβαια υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες η πειθαρχία άλλοτε θεοποιούνταν από τους ανθρώπους και άλλοτε περιφρονούνταν. Δεν είμαστε σε αυτά τα πλαίσια τώρα. Δεχόμαστε ότι η πειθαρχία, η δημοκρατική πειθαρχία, είναι αναγκαία και ωφέλιμη και απαραίτητη. Και διαχειρίζεται όχι μόνο από τους ψυχολόγους, όπως σας είπα, αλλά και από τους ψυχοπαθολόγους και τους ψυχιάτρους ακόμη. Είναι αλήθεια πως η πειθαρχημένη συμπεριφορά φανερώνει όχι μόνο την έκταση της κοινωνικής προσαρμογής του ατόμου, αλλά επίσης και το βαθμό της προσωπικής ελευθερίας του. Η πειθαρχημένη συμπεριφορά φανερώνει και την ελευθερία του, και θα σας πω στη συνέχεια παρακάτω. Και ιδιαίτερα φανερώνει την ελευθερία του η αυτοπειθαρχία, όταν ένα παιδί έχει αυτοπειθαρχία. Και προσωπικά τονίζω και δίνω μεγάλη έμφαση στην αυτοπειθαρχία. Όσο μεγαλύτερη απομένως αυτοπειθαρχία έχει ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία έχει για να χρησιμοποιήσω μαθηματική ορολογία. Οι έννοιες είναι ευθέως ανάλογες, αυτοπειθαρχία και ελευθερία. Όταν έχει περισσότερη αυτοπειθαρχία, έχει περισσότερη ελευθερία. Όσο μικρότερη αυτοπειθαρχία έχει, τόσο μικρότερη ελευθερία έχει. Για αν δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του, να επιβάλλει τη θέλησή του, να κατευθύνει τον εαυτό του, τότε δεν είναι ελεύθερος. Πώς μπορεί να είναι ελεύθερος όταν υπακούει ανά πάσα στιγμή ό,τι υπαγορεύει ο εαυτός του και όχι οι αξίες, οι αρχές, η κοινωνία, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι, επαναλαμβάνω και το τονίζω και είναι προσωπική μου τοποθέτηση και το λέω, ότι αυτοπειθαρχία και ελευθερία είναι έννοιες, επαναλαμβάνω, ευθέως ανάλογες. Διδάσκεται. Η αυτοπειθαρχία διδάσκεται, ναι. Διδάσκεται. Είναι διδακτή η αυτοπειθαρχία. Μπορούμε να πούμε μετά αν θα έχουμε κάποια ευκαιρία. Όταν όμως οι γονείς διαπληκτίζονται και η αμοιβαιότητα των συναισθημάτων τους κλονίζεται καθημερινά, είναι ενδεχόμενο το παιδί να αναστατώνεται, να αντιστρατεύεται στην υπακοή και να μισεί κάποτε τον έναν, τον άλλον ή ακόμη και τους δυο. Ασφαλώς η ανάμειξή τους στις γονικές φιλονικίες, που ίσως ενθαρρύνεται από τη μια ή την άλλη πλευρά, επαυξάνει το άγχος και σκληραίνει τη συμπεριφορά του παιδιού. Πώς να αγαπά το παιδί και να σέβεται τον πατέρα, όταν αυτός ταπεινώνει, δεν υπολογίζει, εξευτελίζει και δεν εκτιμά τη μητέρα του? Ή πώς να αγαπά την μητέρα, όταν αυτή διαρκώς κατακρίνει τον πατέρα και δεν του βρίσκει παρά ελαττώματα και αδυναμίες? Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πως ο συνδυασμός των συζυγικών διαπληκτισμών με ταυτόχρονη απόρριψη του παιδιού από τους γονείς του είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί. Οι συγκρούσεις των γονιών αποδυναμώνουν επιζήμια τη δυνατή διαδική σχέση μεταξύ τους.
η οποία όντας κατά συνέπεια χαλαρή ή διασπασμένη, αδυνατή να εμφανιστεί με κοινές αρχές και παρουσιάζεται τότε με αντικρουόμενα πιστεύω. Αυτά διχάζουν το παιδί, μεγαλώνουν την εσωτερική του ένταση και του οδηγούν τελικά σε σημείο ώστε να μην ασπάζεται τις αξίες κανενός, όπως είπαμε παραπάνω. Έτσι, η οικοδόμηση του ηθικού του κόσμου δεν επιτυγχάνεται. Τις καλές ή μη συνέπειες των αντίστοιχων γονικών σχέσεων τις συναντούμε επίσης σε ένα ψυχικό γεγονός με σοβαρές προεκτάσεις στην ολότητα της παιδικής ύπαρξης. Το γεγονός αυτό γίνεται έκδηλο από το πώς αισθάνεται το παιδί και τι σκέπτεται για τον εαυτό του. Αν νιώθει τον εαυτό του ικανό, δυνατό, άξιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σχολείο ή και στη ζωή στη συνέχεια. Από το πώς αντικρίζει το παιδί τον εαυτό του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις των γονιών του μεταξύ του. Όσο καλές είναι οι σχέσεις των γονιών μεταξύ τους, τόσο περισσότερο βοηθείται το παιδί, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που βοηθάει το παιδί να αποκτήσει καλή εικόνα για τον εαυτό σου, να αποκτήσει την εντύπωση της αξιοσύνης του. Αντίθετα, εάν οι γονικές σχέσεις δεν είναι καλές, τότε έχουμε έναν ισχυρό παράγοντα που δίνει αρνητική πληροφόρηση στο πώς το παιδί θα εκτιμά τον εαυτό του. Όπως είπαμε και παραπάνω, από το πώς κανείς εκτιμά τον εαυτό του επηρεάζεται όλη του η συμπεριφορά, όλο το φάσμα της συμπεριφοράς του. Δηλαδή, από αυτό εξαρτάται η ψυχολογική του η ευρωστία, κατά πόσο είναι ψυχολογικά δυνατός, έχει δυνατό ψυχολογικά εγώ. Εξαρτάται, επαναλαμβάνω, η ψυχολογική του ευρωστία. Η εργασιακή του αποδοτικότητα, κατά πόσο θα αποδώσει την εργασία του, εάν αισθάνεται καλά, αποδέχεται τον εαυτό του. Πιστεύω ότι έχει κάποια δυνατότητα. Δεν απορρίπτει τον εαυτό του. Τότε θα επιτύχει και στον εργασιακό του τομέα. Στις συναναστροφές του, στις σχέσεις του, στις επιδιώξεις του, εξαρτώνται οι επιδιώξεις του, τα όνειρά του και ούτω καθεξής. Τα ερευνητικά δεδομένα. Δεν σας λέω, όσα σας αναφέρω, δεν είναι λόγια έτσι λογοτεχνικά για να κάνω απλώς την ομιλία καλή. Είναι βγαλμένα από την επιστημονική έρευνα. Τα ερευνητικά δεδομένα μας δίνουν την πληροφορία πως ενώ οι καλές σχέσεις των γονιών συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλής αυτοεκτίμησης του παιδιού προς τον εαυτό του και στην εμπέδωση ενός υγιούς και ισορροπημένου εγώ, οι διαταραγμένες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τότε το παιδί συνήθως παρουσιάζει αδύνατο εγώ, προβληματικό, ασταθές, εύθραυστο και ούτω καθεξής. Και τότε το παιδί εκφράζει δυσπιστία προς το περιβάλλον του, προς τους άλλους. Όταν δεν συναντά αγάπη στο περιβάλλον του, μας λέει ένας Αμερικανός ψυχολόγος, θα παρουσιάσει δυσπιστία προς το περιβάλλον αργότερα, προς τους άλλους συνανθρώπους αργότερα. Τη θέση όμως της δυσπιστίας παίρνει η εμπιστοσύνη όταν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, γιατί τότε μαθαίνει να πιστεύει, μας λέει ένα αντίστοιχο από το ποίημα ενός ανώνυμου Άγγλου ποιητή. Έχει αποδειχθεί από ξένες αλλά και ελληνικές έρευνες ότι οι έφηβοι που επιλέγουν το σκασιαρχείο από το σχολείο, που πέφτουν στα δίχτυα των ναρκωτικών και που καταφεύγουν στην απόπειρα ή και την ίδια την αυτοκτονία, διακατέχονται από την απαξία για το είναι τους. Και αυτοί στο σκασιαρχείο και στα ναρκωτικά. Και οι άλλοι που καταφεύγουν στην αυτοκτονία, από τις έρευνες έχει αποδειχθεί πως δεν έχουν καλή εικόνα για τον εαυτό τους. Δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Όπως η αυτοεκτίμηση, έτσι και η γενικότερη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού συσχετίζεται με τη σχολική επίδοση. Το παιδί λοιπόν που είναι ήρεμο και χαρούμενο, κάτι που είναι γέννημα ίσως μοναδικά της ανέφελης συμβίωσης των γονιών, αποδίδει συνήθως τα μαθήματά του και σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Βέβαια, είναι και άλλοι παράγοντες, γιατί η μάθηση είναι πολύπλοκη διαδικασία. Αλλά ένα γεγονός αφετηρίας σημαντικό είναι η ύπαρξη ήσυχο, ήρεμο οικογενειακού περιβάλλοντος. Εδώ θα πρέπει να σας πω κάτι, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση από την πρακτική μου ενασχόληση καθημερινά με τους γονείς και τα παιδιά το εξής περιστατικό που δείχνει το πόσο το παιδί επηρεάζεται στην επίδοσή του, πόσο επηρεάζεται από το σχολείο, από τις οικογενειακές σχέσεις. Ένα μεσημέρι στα σχολεία που ήμουν εκεί της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, όταν χτύπησε το κουδούνι να φύγουν τα παιδιά, συγκεντρώθηκαν όλα στα πούλμαν, γιατί είναι από μακρινές συνοικίες, μπήκαν στα πούλμαν έτοιμα να φύγουν.
Μια συνοδός διαπίστωσε ότι απουσίαζε κάποιο παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού. Κοιτάζει εδώ, στέλνει κάποιος την τάξη του, δεν υπήρχε. Απευθύνεται στη διευθύντρια και εκείνη δεν ήξερε τίποτα. Δεν μπορούσε να μείνει το λεωφορείο περισσότερο, έπρεπε να φύγει για να μην περιμένουν οι άλλοι γονείς. Φεύγει και άρχισαν να ψάχνουν. Και μετά από λίγη ώρα, από μία ώρα περίπου, το ανακάλυψε κάποια καθαρίστρια μέσα σε μια τουαλέτα μαζεμένο. Γιατί αγοράκι μου, πώς και τα λοιπά, γιατί είσαι εδώ, γιατί έμεινες. Έκλαιγε και τα λοιπά. Δεν θέλω να πάω στο σπίτι μου, γιατί μαλώνουν οι γονείς μου. Και το παιδί, το αυτό, και το παιδί αυτό, από ό,τι έμαθα και στη συνέχεια, το παιδί αυτού η επίδοση στο σχολείο ήταν πολύ χαμηλή. Η μεταξύ τώρα των γονιών δυσαρμονία πληγώνει και μαραίνει την παιδική ψυχή και τρώγει την ενεργητικότητά του. Η αναταραχή οικογενειακή το απενεργοποιεί, το μετατρέπει σε αδιάφορο και εξοργιστικό τεμπέλι, το ετεροκατευθύνει. Και είναι φυσικό να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του πρόβλημα που το προξένησαν οι δικοί του άνθρωποι, οι γονείς, και σε αυτό να καταναλύσει όλη τη ζωτικότητά του προκειμένου να το ξεπεράσει, όπως μας λέει ένας Άγγλος ψυχολόγος. Η συναισθηματική του ωριμότητα εξάλλου, μαζί με την ψυχολογική ευστάθεια και το ισχυρό εγώ, είναι προϊόντα της αγάπης του ενός γονιού προς τον άλλον, αλλά και της αγάπης τους προς το ίδιο το παιδί. Με αυτό τον ψυχικό εξοπλισμό καταφέρνει να αντιπαρέρχεται αποτελεσματικότερα τις αγχώδεις καταστάσεις και να προσαρμόζεται καλύτερα στις όποιες μεταβολές επισυμβαίνουν στη ζωή του, είτε παραδείγματος χάρη με την αλλαγή σχολικής βαθμίδας καθώς και την αλλαγή σχολείου, είτε με την είσοδό του στην εφηβεία. Δεν απογοητεύεται με την πρώτη αποτυχία και η εμπιστοσύνη στον εαυτό του δεν μειώνεται με την κάθε δυσκολία. Είναι ελάχιστα πιθανό να παρουσιάσει ψυχικές διαταραχές το παιδί το προερχόμενο από ήρεμο καλό οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί σε ένα ψυχολογικά θωρακισμένο και με συνοχή εγώ που εγγυάται η γονική ομόνοια δεν βρίσκουν έδαφος να ευδοκιμήσουν οι ψυχικές διαταραχές. Φυσικά ό,τι παθολογικό αποδιώχνεται από τον ήρεμο και ανθυρό ψυχισμό είναι δυνατόν να αναφανεί στη συμπεριφορά των παιδιών που είναι καθημερινοί μάρτυρες της γονικής εχθρικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που αποκαλύπτουν πως οι συγκρουσιακές γονικές σχέσεις παρακινούν το παιδί, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τη φύση της προσωπικότητάς του, είτε σε ενέργειες που ενοχλούν ιδιαίτερα τους άλλους, δηλαδή αντικοινωνικές, είτε σε αντιδράσεις που περιορίζονται μέσα στο ίδιο το παιδί. Είτε γίνεται επιθετικό, ενοχλητικό, είτε γίνεται πολύ φρόνιμο, ήσυχο, στενοχωρημένο, θλιμμένο κλπ. Είτε η μία είτε η άλλη συμπεριφορά του παιδιού θα μπορούσε να εκλειφθεί ως μια μορφή αρκετά έντονης διαμαρτυρίας του για όσα μη αρεστά βιώνει μέσα στην οικογένειά του, τα οποία βρίσκονται σε αιτιώδη συνάρτηση με αυτή την ίδια τη ζωή των γονιών του. Ως εκδηλώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, εκτιμούμε την επιθετικότητα του παιδιού προς τους συνομιλίκους του, προς τους άλλους γενικά, την παραυτοματικότητα, την κλοπή, του χουλιγανισμό, την εγκληματικότητα στη μεγαλύτερη ηλικία και άλλα. Πώς λοιπόν η γονική επιθετικότητα, μένοντας σε ένα παράδειγμα του ενός γονιού προς τον άλλον, να μην αποδεσμεύσει και να μην ενισχύσει την έμφυτη φροηδική επιθετικότητα του παιδιού, όταν το γονικό του πρότυπο χαρακτηρίζεται από αυτή? Η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, αντικοινωνικής δηλαδή, είναι μικρότερη στις διαλυμένες οικογένειες, στις οποίες όμως οι σχέσεις των γονιών εξακολουθούν να είναι καλές, ισχυρίζεται ένας Άγγλος μελετητής. Παίζει σημαντικό ρόλο και στην περίπτωση του διαζυγίου, θα σας πω και δύο λόγια στη συνέχεια, ποιες οι σχέσεις των γονιών πριν πρώτο διαζυγείο και μετά το διαζύγιο. Παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών στη συνέχεια, στην ψυχική του ζωή. Δεν είναι ανεξήγητη η μη συμμόρφωση του εφήβου προς τους κοινωνικούς κανόνες και η χωρίς αναστολές καταπάτησή τους όταν έχει μεγαλώσει σε διαταραγμένη οικογένεια στην οποία κατά κανόνα βασιλεύει η ασυνέπεια, η γονική αντιπαλότητα, συχνά η έλλειψη κανόνων που λέγαμε, αλλά και η αδιαφορία για το πώς και το πού πορεύεται. Πίσω από το φαινόμενο του κυρού μας, τον χουλιγανισμό, καθώς και την μάστιγα της εποχής μας στα ναρκωτικά, η έρευνα ανεβρίσκει σταθερά την αρρυθμία στη λειτουργικότητα της οικογένειας.
Η αναπτυξιακά αναμενόμενη βιοσωματική και ψυχολογική επανάσταση κατά την εφηβεία καθίσταται συχνά μη ελεγχόμενη όταν οι οικογενειακές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας του εφήβου είναι αρνητικές. Δεν είναι εφηβική ηλικία, προσέξτε να σας πω κάτι εδώ, δεν είναι εφηβική ηλικία, ηλικία τρικυμιώδης, επαναστατημένης στο έπακρο κτλ. Δεν ισχύουν σήμερα τέτοιες απόψεις. Η εφηβική ηλικία δεν είναι κατά ανάγκη περισσότερο τρικυμιώδης από κάθε άλλη περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Πιθανόν να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις τρικυμιώδης. Όμως στις περιπτώσεις αυτές σημαντικό ρόλο παίζουν τα βιώματα του παιδιού, τα οποία συντάραξαν, τα βιώματα του εφήβου, τα οποία συντάραξαν τη ζωή του κατά την παιδική του ηλικία. Δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να πω, και το λέω και προσωπικά, είναι και προσωπική μου, αν θέλετε, έκφραση. Δεν είναι παρακινδυνευμένο να πω πως η προσφορά της κάθε οικογένειας προς το παιδί μετριέται με την ποιότητα της εφηβείας του. Και θα το επαναλάβω γιατί πιστεύω είναι σημαντικό. Γιατί στις μέρες μας έχουμε πολλά προβλήματα με τους εφήβους. Δεν ευθύνονται καθόλου όμως οι εφήβοι. Ευθυνόμαστε εμείς οι μεγάλοι εξ ολοκλήρου. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω. Η προσφορά της κάθε οικογένειας προς το παιδί μετριέται με την ποιότητα της εφηβείας του. Το πώς θα εκδηλωθεί η εφηβεία. Ο έφηβος στην καταστροφή και στην παράβαση θα αναζητήσει, που βλέπουμε συχνά, ό,τι δεν βίωσε στην οικογενειακή του εστία και θα διοχετεύσει σε αυτές την εχθρότητα για αυτούς που τους στέρισαν τη θαλπορή. Αλλά και η κλοπή που δεν είναι ανύπαρκτη στον χώρο του σχολείου και που αποδίδεται κατά ένα ποσοστό στην απουσία της αγάπης είναι ένα μέσο για να εκφράσει το παιδί τη δυσαρέσκειά του και την εναντίωσή του προς τους γονείς του. Η απάντηση που δίνει το παιδί στη διασυζυγική εμπάθεια παίρνει, όπως είδαμε, άλλοτε το χαρακτήρα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και άλλοτε των παθολογικών συμπτωμάτων, όταν βέβαια η προσωπικότητά του από τη φύση της φέρεται φυσιολογικότερα προς αυτόν τον τρόπο αντίδρασης του παιδιού. Έτσι, όπως υποστηρίζει ένας ξένος παιδοψυχίατρος, τον ήπιο στη διάρκεια των 4 πρώτων χρόνων είναι πιθανόν να απαντήσει στις διαταραγμένες συζυγικές σχέσεις με νυχτερινή ενούρηση. Επιπλέον, συναισθηματικές διαταραχές όπως νεύρωση, κατάθλιψη, συνέστηση μειονεξίας και άλλα που φανερώνονται κυρίως κατά την εφηβεία ανάγονται, όπως πάντα η έρευνα δείχνει, στις συγκρούσεις των γονιών. Θα ήταν σκόπιμο να προσθέσουμε εδώ ακόμη ότι και οι απόπειρες αυτοκτονίες των εφήβων, οι οποίες κατά το 1994 έφτασαν τις 5 περίπου την ημέρα, όπως ανακοινώθηκε από μια ομάδα ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ποσοστό 60% οφείλονται στις φιλονικίες των γονιών καθώς και στην οικογενειακή δυσπραγία. Από μια άλλη πληροφόρηση που προέρχεται από τη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μαθαίνουμε ότι περισσότερα από 50.000 παιδιά και έφηβοι, προσέξτε, 50.000, δεν είναι μικρό το ποσοστό, το ποσό, ηλικίας 7 έως 20 ετών, κατά το 1992 απασχόλησαν τα δικαστήρια ανηλίκων της χώρας μας, καθώς και την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν συνήθως σε προβληματικές οικογένειες. Πέρα από αυτά αξίζει να αναφέρομαι και τα παρακάτω. Φαίνεται περίπου ως βέβαιο πως μια βαριά οικογενειακή ατμόσφαιρα προξενεί φτωχές εμπειρίες στο παιδί, οι οποίες το προδιαθέτουν να φέρεται και το ίδιο φτωχά ψυχολογικά. Αντίθετα, το ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον και ευχάριστες εμπειρίες παρέχει στο παιδί και ευχάριστο ψυχολογικό απόθεμα αφήνει. Το πώς ο πατέρας αντιμετωπίζει τη μητέρα και αντίστροφα δημιουργεί ένα μοντέλο συμπόρευσης των δύο φύλων, το οποίο έντονα και βαθιά χαραγμένο στον ψυχικό κόσμο του παιδιού καθορίζει αργότερα τη στάση του αγοριού προς τις κοπέλες και του κοριτσιού προς τα αγόρια. Έτσι, αν το γονικό μοντέλο το χαρακτηρίζει η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός, είναι πιθανόν αυτά τα συναισθήματα να επικρατήσουν και στου παιδιού μελλοντικά τη συζυγική ζωή. Δεν αργώ και πολύ. Αν όμως το γονικό δίδυμο κυριαρχεί το μίσος και η αλληλοεπίκριση, αυτά τα γνωρίσματα ενδέχεται να παρατηρηθούν και στου παιδιού τη συζυγική ζωή στο μέλλον. Θα πω και κάτι ακόμη, ίσως να είναι λίγο δυνατό, είναι σκληρό, πρέπει να τα πούμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Συνηθίζω να μιλώ λίγο ανοιχτά. Πιστεύω έτσι μπορεί να βοηθηθεί κάποιος περισσότερο και να μην στροθοκαμιλίζομαι.
Πρέπει να πούμε ακόμη πως από ένα διάβαζα πρόσφατα σε ένα εγγλέζικο περιοδικό, έγκυρο της Αγγλικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είμαι συνδρομητής. Είμαι και μέλος της Αγγλικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Λοιπόν, διάβαζα αυτό στο εγγλέζικο αυτό περιοδικό, το ψυχολογικό. Έλεγε πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες να έχουν ανεπαρκή εκτίμηση για τον εαυτό τους, που λέγαμε και παραπάνω. Χαμηλή επίδοση και να παρουσιάζουν προβλήματα διαγωγής. Επιζητούν προημότερα τις σεξουαλικές σχέσεις, εμφανίζουν την επιθυμία να εγκαταλείψουν το σπίτι τους νωρίς και διαπιστώνονται ενδείξεις για υψηλότερη συχνότητα κατάθλιψης και για ψυχολογική μιζέρια. Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί πως η όποια επίπτωση στη ζωή του παιδιού από το γεγονός του διαζυγίου ποικίλει ως προς τη σημαντικότητά της ανάλογα προπαντός με τη φύση των γονικών σχέσεων κυρίως προ αλλά και μετά το διαζύγιο. Με την αντιμετώπιση του παιδιού, με την ηλικία του κατά το χρόνο του διαζυγίου, καθώς και με την ψυχική του ευελιξία και αντίσταση. Αν πράγματι είναι έτσι, προσπαθήστε κυρίες και κύριοι να αναλογιστείτε πώς θα συμπεριφέρονται οι αμέσως επόμενες γενιές, όταν σήμερα στη χώρα μας το διαζύγιο πλήττει περίπου, σε τελευταία πληροφόρηση, μία στις πέντε οικογένειες και το 1978 ήταν μία στις 20. Για να αναφέρω μια ξένη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη, οι οποίες στις μέρες μας μία στις δύο οικογένειες είναι χωρισμένη και προχωρεί ολοταχώς προς μεγαλύτερα ποσοστά. Αν τώρα το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας είναι πολύ σοβαρό για το μέλλον αυτού του τόπου, προσωπικά πιστεύω και σας το λέω και δεν διστάζω να το πω, πιστεύω προσωπικά πως είναι μεγαλύτερο και από το δημογραφικό πρόβλημα, το έλεγα κάποτε και σε μια εκπομπή τηλεοπτική που είχα πριν από καιρό. Νομίζω σοβαρότερο, πιο σοβαρό και από το δημογραφικό είναι το πρόβλημα το οικογενειακό. Γιατί το πρώτο, το δημογραφικό πρόβλημα, σχετίζεται με την ποσότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Ενώ το οικογενειακό με την ποιότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Και ενδιαφερόμαστε προπαντός για την ποιότητα. Βέβαια και για την ποσότητα, αλλά και για την ποιότητα κυρίως. Όταν η οικογένεια, η οικογενειακή δομή χαλαρώνει και αποδομείται, τότε πώς να έχουμε υγεία των παιδιών. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικότερο και από το δημογραφικό το πρόβλημα το οικογενειακό. Ή αν προσθέσουμε εδώ επίσης και το πρόβλημα των ναρκωτικών, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Που πάει, επαφίενται σε άλλα όργανα της πολιτείας ως προς την προστασία των παιδιών τους, από τα ναρκωτικά κυρίως. Πιστεύω ότι πρώτον, όταν το οικογενειακό περιβάλλον είναι υγιές. Δεύτερον, όταν έχει αναπτυχθεί σε κάποιο βαθμό η αυτοκυριαρχία του παιδιού. Και τρίτον, όταν το γονικό περιβάλλον έχει εμφυσίσει αξίες και ιδανικά, τότε θωρακίζει τον έφηβο, το παιδί τον έφηβο, κατά τον καλύτερο τρόπο για να αντασταθεί, να αντισταθεί σε κάθε απειλή και κυρίως την απειλή των ναρκωτικών. Μπροστά στα μηνύματα που στέλνει καθημερινά η σημερινή οξυμένη παθογένεια της οικογένειας, η καιρή, για να πω και μια έκφραση αρχαία, ούμενε τι, για το σχολείο, για την εκκλησία και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και οι τρεις φορείς οφείλουν να υπομισθούν ένα μέρος των ευθυνών, που των πραγμάτων περισσότερο σήμερα από άλλοτε μετατοπίζεται από την οικογένεια προς αυτούς. Μια και οι γονείς στις μέρες μας, όχι σε αμεληταίο ποσοστό, είτε δεν πολυνιάζονται για αυτές, είτε δείχνουν απρόθυμοι ή ανέτοιμοι να τις αναλάβουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε τέλος οι συνθήκες της ζωής τους τους αναγκάζουν να γίνονται ασυνεπείς ως προς τις γονικές τους υποχρεώσεις. Έχουν χρέος και οι τρεις αυτοί φορείς να προβληματιστούν όσο γίνεται περισσότερο υπεύθυνα ως προς το πώς θα μπορέσουν μεθοδικότερα και περισσότερο κατάλληλα να επιτελέσουν, όπως οι περιστάσεις το επιβάλλουν, το υποστηρικτικό τους έργο προς τα παιδιά και κυρίως προς τους εφήβους. Και κυρίως προς τους εφήβους που προέρχονται από κάποιο περιβάλλον οικογενειακό με κάποιες δυσκολίες. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε πως θα καταφέρουν καλύτερα από κάθε άλλη νομική διάταξη να ελαχιστοποιήσουν τα θύματα των ναρκωτικών και να περιορίσουν τον αριθμό των αυτόχειρων εφήβων και νέων. Αισθανόμαστε την πιεστική ανάγκη, κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, να πούμε στους νέους κυρίως γονείς και όσους δεν έχουν γίνει ακόμη γονείς, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους προπάντων τους βασικούς συντελεστές της καλής ανατροφής των παιδιών.
για να μην φτάσουν στο σημείο να γίνουν αυτοί οι ίδιοι οι γεννήτορες οι πρώτοι που θα βλάψουν τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε στο χυμαρόγιο λόγο έτσι συμπυκνωμένα ερεθίσματα, κύριε καθηγητά, και νομίζω θα ανάψει λίγο η συζήτηση, γιατί θα υπάρχουν οπωσδήποτε. Και βεβαίως έχω δει αρκετούς οι οποίοι αναδέχονται να πάρουν το λόγο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να κάνω μία ανακοίνωση και θα περάσουμε στους ακροατές. Θα είδατε στο τέλος εδώ του προγράμματος για ένα συνέδριο το οποίο ετοιμάζουμε για τις 24 και 25 Απριλίου, είναι Σαββατοκύριακο. Σάββατο πρωί απόγευμα και Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί μετά από μία θεία λειτουργία αναστάσιμη, η οποία θα γίνει κατά το Βυζαντινό πρότυπο, εδώ στο ναό της Θείας Αναλήψεως. Και η συνεχεία θα βγουν της Αγίας Τριάδος, συγγνώμη, και η συνεχεία θα βγουν τα συμπεράσματα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου, που είναι κάτω από αυτή την αίθουσα. Την έχετε υπόψη σας, θα έχει μικροφωνικές εγκαταστάσεις κτλ. Στο συνέδριο αυτό θα έχουμε εισηγητές εξέχως προσωπικότητες, όπως θα δείτε τα ονόματα τα οποία αναγράφονται πίσω, αλλά επειδή δεν θα είναι περιόριστος αριθμός αυτών οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν και να λάβουν ίσως μέρος και με ρωτήσεις κτλ. Κάνουμε μία προεγγραφή αυτών οι οποίοι επιθυμούν όντως να συμμετάσχουν και θα είναι βέβαια απαραίτητη παρουσία σε όλες τις συνεδρίες, διότι θα είναι τρεις συνεδρίες ουσιαστικές, μία για την ελληνική κοινωνία που βρίσκεται και που βαδίζει εν ώψη του 21ου αιώνα, ένα άλλο θέμα θα είναι για την εκκλησία και ένα άλλο θέμα θα είναι για την παιδεία. Όλοι οι συγκριτές, πάλι σας λέγω ότι είναι άριστοι και οπωσδήποτε θα πάρετε συμπυκνωμένες γνώσεις, τις οποίες δεν μπορείς κανείς να τις πάρει να παρακολουθήσει σεμινάρια για ένα χρόνο. Θα δοθεί πολύ συμπυκνωμένη γνώση. Επαναλαμβάνω, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ήδη ζητούν και από άλλες πόλεις να εγγραφούν ως ακροατές σύνεδροι, θα παρακαλέσω όσοι επιθυμούν πράγματι να το παρακολουθήσουν το συνέδριο να δηλώσουν εκεί στην είσοδο, καθώς φεύγετε, τα ονόματά σας και το τηλέφωνο, επειδή θα βγουν ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες θα στοιχίζουν και 5.000, διότι θα δοθεί και ένα ντοσχέ με γραφική ύλη σε αυτούς τους συνάδελφους, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν. Θα έχουμε ορισμένο έξοδο δηλαδή. Και μετά εμείς, αφού βγάλουμε τις προσκλήσεις, θα ειδοποιήσουμε καθέναν να την επάρει. Αυτό σχετικά. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την ανώνυμη κυρία, η οποία δεν θέλησε να αφήσει το όνομά της, η οποία έδωσε ένα χρηματικό ποσό για αυτό το συνέδριο, και θα παρακαλώσω και όσοι θέλετε να συνδράμετε και να βοηθήσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί δεν έχουμε πουθενά αλλού, όπως ξέρετε, οικονομική ενίσχυση. Ήθελα να την ευχαριστήσω και την παρακαλώσω να μας τηλεφωνήσει τη διεύθυνσή της για να τη στείλουμε το διπρότυπο της απόδειξης. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσουμε το όνομά της από ό,τι το θέλει. Εγώ θα ήθελα, κύριε Τανέ, σας ευχαριστήσω πρώτα, να σας πω πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία λέτε. Και συμφωνούμε κατά βάση, και εγώ ασχολούμαι, τυχαίνει να ασχολούμαι ξανά επιμελητής ανηλίκων με άλλη μία ιδιότητα, αλλά και σαν δικηγόρος με διαζύγει και με άλλα οικογενειακά προβλήματα. Και πράγματι έτσι είναι όπως τα λέτε. Βέβαια, έχουμε καμιά φορά και παιδιά τα οποία δρούν και συμπεριφέρονται αντικοινωνικά και παραβατικά, τα οποία προέρχονται από φαινομενικά το λέξη εξωτερικά καλές οικογένειες. Δεν είναι μόνο οι διαλυμένες οικογένειες ή οι προβληματικές, και καμιά φορά έρχονται έτσι σε μη γονείς, τους οποίους βλέπει κανείς συγκροτημένους. Μα πώς το δικό μας το παιδί ξέφυγε, πώς το δικό μας το παιδί έπεισε ναρκωτικά ή καμιά κοπελίτσα στην πορνεία, ενώ οι γονείς είναι άνθρωποι ηθικοί της Εκκλησίας κτλ. Εχωρισμένα ερωτήματα τα οποία να σας απαντήσω. Και νομίζω ότι και η ακροατή θα δώσει. Βεβαίως. Και ύστερα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γονείς. Προβλήματα με την εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι, έχονται κουρασμένοι, ο καταιγισμός των ερεθισμάτων που δέχονται από την τηλεόραση, που είναι αρνητικά όλα αυτά, και οπωσδήποτε αποδιοργανώνουν την οικογένεια και παίρνουν άλλα μηνύματα. Πώς εμείς θα δώσουμε τις αξίες που πολύ σωστά επισημάνατε στα παιδιά, πώς θα τα δώσουμε μηνύματα θετικά και ιδανικά τη στιγμή που ό,τι να πούμε εμείς βγαίνει μια ταινία, ξέρω εγώ, είτε πορνογραφικής φύσης είτε άλλης εγκληματικής,
και καταστρέφει το σύμπαν, αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Έχετε. Και θα περάσουμε και μετά στο πρώτο. Να απαντήσω. Θέλει να απαντήσει και μετά. Να απαντήσω, να πω δύο λόγια. Είναι πολλά που θέσατε, έτσι θα μπορούσα να πω. Πρώτον, αναφορικά με τα ανθρώπινα πράγματα, θα πρέπει να σας πω τα εξής. Δεν συμβαίνει στην ανθρώπινη συμπεριφορά η αναγκαιότητα των φυσικών νόμων. Στους φυσικούς νόμους έχουμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να δείτε. Εάν θερμανθεί το σίδηρο, παραδείγματος χάρη, ζεσταθεί, θα διασταλεί. Δεν υπάρχει άλλη, υποχρεωτικά. Στα ανθρώπινα πράγματα δεν συμβαίνει αυτό κατά ανάγκη. Λέμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί μια οικογένεια να είναι καλή και όμως να βγει παιδί όχι καλό. Δεν μας το λέει και η λαϊκή ρίση, δεν μου λέτε. Από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι και από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Σωστό. Έχουμε, επομένως, αυτά τα στοιχεία που σας είπα δεν είναι αυθαίρετα. Έχουμε από έρευνες με στατιστικά στοιχεία ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες συμβαίνουν. Συμφωνώ. Συμβαίνει και σε οικογένειες και θα σας πω σε εκείνο. Συμβαίνει σε λίγες οικογένειες που καλές να έχουμε και διάφορες τέτοιες παρεκτροπές, παρεκκλίνωση στις συμπεριφορές. Βεβαίως έχουμε. Με τι τροφοδοτείτε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα το σημερινό παιδί, τι το παρέχουμε εμείς οι μεγάλοι, τι το δίνουμε με την τηλεόραση καθημερινώς. Τι να κάνει το παιδί, και από καλή οικογένεια να είναι. Τι ερεθισμούς δέχεται. Ο έφηβος τι ερεθισμούς δέχεται, και το λέω ευθέως έτσι. Τι ερεθισμούς δέχεται ο έφηβος, σεξουαλικούς ερεθισμούς καθημερινώς. Δεν ξέρω, εμείς οι μεγαλύτεροι περάσαμε από την ηλικία και τα ξεχάσαμε λίγο. Τι ερεθισμούς δέχεται, από τη φύση του είναι έτσι, σκέπτεται, είναι επαναστατημένος κτλ. Για αν βλέπει όλο το απόγευμα και το βράδυ, ακούω τσόντες πολλές και δεν ξέρω τι, τι θα κάνει ο έφηβος, πώς θα συγκεντρωθεί, δεν θα ξεφύγει. Είναι ένα σωρό επιδράσεις που υπάρχουν. Μα το παιδί δεν έχουν ξεφύγουν μεγάλοι τώρα. Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουν μεγάλοι. Βέβαια, το έργο, το θέμα των αξιών που είπατε, ποτέ δεν ήταν εύκολο και σήμερα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αγώνας μεγάλος και απαιτεί προσπάθεια μεγάλη. Όμως είναι η καλύτερη προφύλαξη εναντί όλων των κινδύνων. Τι να κάνουμε. Δημιουργήσαμε και πρόβλημα. Ορίστε. Ναι, και εσύ και μετά η κυρία Μαρίλη και μετά ο κύριος Ζέρβας. Βεβαίως. Τι συμβαίνει όμως με τις οικογένειες τις μόνο γονεϊκές που έχουν επιλέξει να ζουν, να κάνουν ένα παιδί και να ζήσουν μόνοι τους μια μητέρα, και τι συμβαίνει με τις οικογένειες που περιστραφεί ένα γονιό. Ποιοι ρόλοι τότε καλούνται να διαδραματιστούν από τους γονείς, από τον ένα γονιό. Και πόσο δύσκολο είναι ο ρόλος των προτύπων σε εκείνες τις οικογένειες. Ωραία ερώτηση. Είναι πολύ καλή και την έχω ακούσει πολλές φορές από γονείς. Κοιτάξτε, είναι μια δυσκολία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η οικογένεια η πλήρης, η σωστή, είναι όταν υπάρχουν και οι δύο γονείς και επενεργούν συμπληρωματικά, όταν ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εάν δεν υπάρχει ο ένας, έχουμε έλλειψη. Πόσο θα καλυφθεί αυτή η έλλειψη εξαρτάται από τον δυναμισμό, από τη συγκρότηση της μητέρας και του περιβάλλοντος της, του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος. Ξέρω εγώ αν είναι αγοράκι, καλό θα είναι να έχει κοντά, αν είναι δυνατόν, κάποιον θείο, κάποιον άλλον κοντά, να έχει και το αντρικό πρότυπο. Βεβαίως, λείπουνε. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είπαμε, είναι μια έλλειψη. Πόσο θα φανεί και τι προεκτάσεις θα αναλάβει και τους δύο ρόλους. Εξαρτάται όπως εσύ από το δυναμισμό της μητέρας και του πατέρα, από τη συγκρότησή του, από την συμμετοχή του στην ανατροφή του παιδιού. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις που δεν πολύ ενδιαφέρονται κιόλας. Ορίστε, κυρία. Και σε κανονικό ωράριο. Μιλάμε στη σύγχρονη οικογένεια που λείπουν και θα έλεγα παντελώς καμιά φορά ο πατέρας λόγω εργασίας και δεν παρακολουθεί το παιδί του ή και η μητέρα. Θα δίνουν στους παιδικούς σταθμούς, νηπιακούς παιδικούς σταθμούς, οι Φιλιππινέζες κλπ. Ίσως και τα τρίτα πρόσωπα, πεθερούς, μητέρες και πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, ολοκληρώνεται το άτομο σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια απορία που θα ήθελα. Είναι ένα πρόβλημα που. Κάνατε πολύ καλά. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζω καθημερινά στην Αθήνα που είμαι κυρίως, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έρχομαι πότε στα σχολεία που έχει εδώ η φιλεκτηριστική εταιρεία. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Υπάρχει σήμερα. Εργάζεται η μητέρα και δεν έχω αμφιβολία να εργαστεί η μητέρα. Πρέπει να εργαστεί. Αλλά δεν μπορεί να αποσιάζει όμως το απόγευμα από το σπίτι.
Δεν μπορεί να είναι τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι. Δεν μπορεί, ακούω πολλές φορές στην Αθήνα που μου λένε γονείς, παιδάκια του δημοτικού με το κλειδί στο χέρι επιστρέφουν το μεσημέρι, ανοίγουν το διαμέρισμα και μπαίνουν μόνα τους μέχρι τη στιγμή που θα έρθει η μητέρα μετά από 2-3 ώρες. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Δεν είναι καλό όμως. Δεν είναι καλό. Πολύ κίνδυνοι. Ένα σώρο, το καταλαβαίνετε. Όταν ένα παιδί είναι μόνο του στο σπίτι, ένα σώρο κίνδυνοι. Ξέρετε, παρατήρησα το εξής. Επειδή ασχολούμαι 10 χρόνια κυρίως με τα παιδιά και τους γονείς, το από ψυχολογικής πλευράς. Τα παιδιά που δεν είναι οι γονείς τους τα απογεύματα στο σπίτι, έχουν προβλήματα έντονα διαγωγής και επίδοσης. Αυτό είναι από στατιστική προσωπική και από την εμπειρία μου την άμεση με τα παιδιά. Παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και επίδοσης. Για σκεφτείτε ένα παιδάκι 10 χρονών και λιγότερο ή και λίγο περισσότερο να είναι μόνο του στο σπίτι, τι θα κάνει? Και εγώ να ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα. Θα άνοιγα τηλεόραση, θα έπαιρνα το τηλέφωνο να μιλώ στο φίλο μου τόση ώρα, να χαζεύω, να πάω λίγο στο ψυγείο και δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει μια τάξη, ένα πρόγραμμα στη ζωή του και στη συμπεριφορά του. Μου είπατε και για τα πάει νωρίς τα παιδάκια. Πάνε βέβαια από νωρίς στους παιδικούς σταθμούς. Προσωπικά έχω μια αμφιβολία ως προς το πολύ πρόημο της μετάβασης των μωρών στους βρεφικούς σταθμούς. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλό μετά τη συμπλήρωση των 2,5-3 χρόνων να πάει στον παιδικό σταθμό. Ναι, κύριε Ζαβό. Θα δούμε, μιλήσετε από εκεί, εντάξει, όπου να είναι. Υπάρχει. Και δεν υπάρχει κάτω. Από εδώ μπορείτε, ελάτε πιο, δεν ξέρω αν φτάνετε. Ακούγεστε. Ναι, και να πω ότι για τα θέματα της παιδείας, όπως ξέρετε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα μας μιλήσει την ερχόμενη Δευτέρα ο γνωστός συγγραφέας, ο Σαράντος Καργάκος, το γνωρίζετε, το οποίο η γλώσσα κόκαλα τσακίζει. Τον άνθρωπο δημιουργείται από την αντανάκλαση των κοινωνικών συνθηκών οι οποίοι υπάρχουν. Αν έχουμε άλφα αντικειμενικές συνθήκες, έχουμε άλφα ψυχολογία. Β' αντικειμενικές συνθήκες επιδρούν και δημιουργούν άλλη ψυχολογία, άλλη λοιπόν συμπεριφορά. Η ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι ότι σήμερα έχουν μια εσωστρέφεια στην οικογένεια, έχουν μια κοινωνική αποξένωση, μια έξαρση των σχέσεων, των συζύγων και όπως είπατε και εσείς, άπειρα δύο ζύγια. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Ναι. Ωραία. Άλλη διάλεξη θα κάνουμε τώρα. Άλλη διάλεξη θα κάνουμε. Δεν πέρασα, πείτε πολύ σύντομα, δύο κουβάντες. Ξέρετε τι να πει κανείς. Είναι πολλά τα θέματα. Βέβαια. Που πρέπει να δούμε. Καταρχάς η ανθρώπινη συμπεριφορά, βεβαίως, η ψυχολογία του ανθρώπου δεν είναι μονοδιάστατη, ούτε μονοσήμαντη. Έχει πολλούς παράγοντες που τη διαμορφώνουν. Κοινωνική, οικογενειακή, προσωπική. Ένα σώρο. Είναι πολυσύνθετο ο άνθρωπος και επομένως και η συμπεριφορά του είναι σύνθετη. Δέχεται επιδράσεις από πολλούς τομείς, από πολλές πλευρές. Και διαμορφώνεται η ψυχολογία του. Ή αν σήμερα λέμε, δεν ξέρω να σταθώ μόνο στο διαζύγιο που λέτε και στα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι βέβαια, εμφανίζονται περισσότερο. Υπάρχουν ένα σωρό ερμηνείες γι' αυτό. Ξέρω εγώ, λένε ορισμένοι, η χειραφέτηση της γυναίκας, η δυνατότητα της γυναίκας να εργάζεται και να έχει το πορτοφόλι της. Ο ατομισμός, ο ατομικισμός της εποχής μας. Η μη έλλειψη αξιών. Η έλλειψη αξιών. Να σας πω και κάτι ακόμα που πιστεύω, διότι από την ενασχόλησή μου την πολύ δεν μπορώ να βρω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι η οικογένεια και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους δεν στηρίζονται και δεν το λέω επειδή έχουμε τον πατέρα μαζί μας, τον Σεβαστό, δεν το λέω επειδή είναι μαζί μας, οι σχέσεις οι οικογενειακές βλέπω να στηρίζονται και να προχωρούν και να επιβιώνουν μόνο με το φόβο και την πίστη στο Θεό. Δεν βλέπω άλλη λύση. Δεν μπορώ να αρκεστώ μόνο στα συναισθήματα τα ανθρώπινα. Έχουμε, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας και προσωπικά, έντονα συναισθήματα πολλές φορές. Αγάπης νέων μεταξύ τους. Δεν διαρκούν πολύ. Με την πρώτη δυσκολία διαλύονται. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό που να στερεώνεται η σχέση μεταξύ τους. Σωστά, νομίζω απαντήσατε. Μερικές από τις ερμηνείες που μπορεί να πει κανείς. Τι
γίνεται με τα παιδιά που μεγαλώνουν με τους παππούδες και γιαγιάδες εδώ και οι γονείς είναι στη ξενιτιά. Όπως εγώ στη Γερμανία όταν ήμουν, ήρθα εδώ και η κόρη μου έλεγε θείο. Και έτσι τα παράτησα και ήρθα. Θείο του παιδιού μου. Ωραία. Να πούμε και πάλι, είναι το καλύτερο περιβάλλον, είναι το γονικό περιβάλλον. Πάμε στη συνέχεια. Από όλα τα άλλα που μπορεί, από όλους τους άλλους που μπορεί να έχουν σχέση με το παιδί, προσωπικά πιστεύω, είναι καλύτεροι οι παππούδες από τις Φιλιππινέζες και τις Ουκρανές και δεν ξέρω ποιες άλλες. Καλοί είναι οι παππούδες, είναι πολύ καλοί. Έχουν να αντλήσουν πολλά τα παιδιά από τους παππούδες. Βέβαια, τις περισσότερες φορές είναι λίγο υπερβολικά επίοικης και υπερβολικά δοτική και υποχωρητική και ενδοτική προς τα παιδιά. Δεν θα τους ήθελα τόσο. Ίσως είναι η ηλικία και η στάση τους απέναντι στα παιδιά από τη φύση έτσι. Να τα πείτε, γιατί είναι μερικοί παππούδες εδώ που τα χαράνε τα παιδιά. Βέβαια, εκεί θέλει λίγο. Δεν θα πρέπει να υπακούμε, να πειθαρχούμε, όχι να πειθαρχούμε, να υποκύπτουμε σε κάθε θέλημα του παιδιού. Κάνουμε κακό. Να παίρνουν γραμμή από τους γονείς. Βεβαίως, θα ακούνε τους γονείς. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα κατευθύνουν τα παιδιά. Και οι παππούδες θα κινούνται στη γραμμή των γονιών. Πολύ σωστά. Ορίστε, κύριε Κλέφ. Αξίες που ιδανικά διδάσκονται σήμερα στα παιδιά από οικογένειες, από πολιτεία. Και από σχολεία. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει να βλέπουν αυτά τα παράξενα κάνουν. Έχετε δίκιο, κυρία μου, πάρα πολύ. Τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς. Δεν διδάσκονται τα παιδιά αυτά. Πολύ αμφιβάλλω. Ακούστε να σας πω κάτι πριν απαντήσω ακόμη. Θα θυμάστε πριν από 2 χρόνια στην Αγγλία, παρακολουθώ λίγο τα πράγματα γιατί είχα σπουδάσει εκεί και ξέρω τη ζωή την Αγγλική. Πριν από 2 χρόνια είχαν παρατηρηθεί, είχαν συμβεί 2 δυσάρεστα περιστατικά. 2 νεαροί με το όπλο στο χέρι όρμησαν σε 2 σχολικά συγκροτήματα και σκότωσαν κάποια μικρά παιδάκια. Ταράχτηκε τόσο πολύ η κοινωνία εγγλέζικη και η πολιτεία και η επίσημη πολιτεία και οι άρχοντες, ώστε, προσέξτε το, αυτό φαίνεται περίεργο για τη δική μας πραγματικότητα, ώστε η κυβέρνηση ανέθεσε σε ειδική επιτροπή να μελετήσει πώς θα διδαχθούν καλύτερα οι αξίες στο σχολείο. Και όταν δίδασκα στη μετεκπαίδευση των καθηγητών, κυριέ μου, επί 3-4 χρόνια και μιλούσα για αξίες, μου λένε τι είναι αυτά που λέτε. Σήμερα στην εποχή μας θα μιλήσουμε για αξίες και τέτοια. Πού φτάσαμε, να φτάσαμε εκεί. Γι' αυτό πρέπει να κάποιες φωνές να ακούγονται, να ακουστούν. Χωρίς αξίες πού θα βαδίσει κανείς. Ποια θα είναι η πηξίδα του στη ζωή. Πού θα σταθεί, από πού θα πιαστεί. Χωρίς αξίες, χωρίς ανάταση ψυχική, πνευματική. Ο άνθρωπος θέλει και ανάταση λίγο προς τα πάνω, όχι μόνο προς τα κάτω. Η καταστροφή ενδιοτική που γίνεται κάθε φορά. Μάλιστα, άλλο ένα ερώτημα. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει. Νομίζω ότι τα ερεθίσματα τα οποία μας έδωσε ο Θεμπετικότατερ, που μας έδωσε σήμερα ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Στανός, είναι τόσο πολλά που θα τα διαργαστούμε στο σπίτι και θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας οι γονείς και πιστεύω να προκύψουν ωφέλιμα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω και όσοι θέλουν να γραφτούν για το συνέδριο έξω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε και σας αγαπητοί κύριε. Θα τα ξαναπούμε πάλι, θα ξαναμασάρθει.